Μία νέα επέμβαση πρόκειται να ξεκινήσει να γίνεται στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Το Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης επιλέχθηκε μαζί με άλλα 3 νοσηλευτικά ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα, όπου μέσα στο επόμενο διάστημα θα γίνεται μία νέα επέμβαση, χωρίς εγχείρηση και αφορά στην τοποθέτηση βιολογικής βαλβίδας στην καρδιά. Η επέμβαση είναι σχετικά απλή, καθώς δεν απαιτείται χειρουργείο, αντί αυτού μοιάζει με ανέμακτη στεφανιογραφία. Πρόκειται για την αορτική, μόνο για την αορτική βαλβίδα είναι αυτή η μέθοδος, θα γίνεται χωρίς εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, διαδερμικά. Όπως γίνεται η στεφανιογραφία, που μπαίνουμε από την αρτηρία και προωθείται ο καθετήρας, θα προωθείται ο καθετήρας μέχρι το σημείο που είναι η αορτική βαλβίδα, δεν θα αφαιρείται η χαλασμένη βαλβίδα, εκεί θα τοποθετείται με ένα ειδικό τρόπο, με ειδικό μηχάνημα, αυτή η καινούρια βιολογική βαλβίδα φουσκώνεται με μια μέθοδο, προσαρμόζεται στο σημείο εκείνο και τελείωσε η επέμβαση. Το κόστος της επέμβασης ξεπερνά τα 20.000 ευρώ και εφαρμόζεται σε ξεχωριστές περιπτώσεις ασθενών, στους οποίους είναι δύσκολο να γίνει κάποιο άλλο είδους χειρουργική επέμβαση. Βέβαια, προκειμένου να ξεκινήσει να εφαρμόζεται, πρέπει πρώτα να γίνουν ειδικά σεμινάρια στους καρδιολόγους του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Είναι μια πολύ πιο ελαφριά επέμβαση από την επέμβαση ανοιχτής καρδιάς. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτή θα γίνεται σε όλους τους ασθενείς. Μόνο σε αυτούς που δεν επιτρέπει η κατάστασή τους να κάνουν εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Δεν είναι για όλο τον κόσμο. Ένας κοσάρης, δηλαδή, αν χρειάζεται, συνήθως δεν κάνει αυτή την επέμβαση. Ένας όμως 75άρης που δεν μπορούσε να τον χειρουργήσεις με επέμβαση ανοιχτής καρδιάς, γιατί είχε πολλές πιθανότητες να πεθάνει στο χειρουργείο, πλέον θα χειρουργείται με αυτό. Είναι επίτευγμα για τους καρδιολόγους του νοσοκομείου μας, το αιμοδυναμικό εργαστήριο, ότι αναλαμβάνει να κάνει αυτή την πολύ μοντέρνα μέθοδο. Βέβαια, αυτό δεν θα αρχίσει από αύριο. Θέλει ένα διάστημα μέχρι να εκπαιδευτεί το προσωπικό τελείως και να ξεκινήσει.